Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Κίρτσο. Καλησπέρα και χρόνια πολλά για τις ημέρες, κύριε Κίρτσο. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή Ανάσταση, αν και φαντάζομαι έχω την αίσθηση ότι ο Γολγοθάς θα συνεχιστεί για πολύ, κύριε Κίρτσο. Ναι, με δυσκολίες τέλος πάντων. Χθες ήμουν στις Βρυξέλλες και παρακολούθησα και την ομιλία της κυρίας Λαγκάρ στο Ινστιτούτο Μπρίγκελ. Και η χαρακτηριστική φράση που είπε είναι ότι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είμαστε στη μέση του δρόμου. Επομένως πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ελληνικής κυβέρνησης και για να προχωρήσουμε μπροστά μέσα από μεγάλες δυσκολίες εννοείται. Πάντως κύριε Κίρτσο, επειδή πραγματοποιήθηκε και σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί, περίπου εμφανίζεται ως μια διαχειρίσιμη, αντιμετωπίσιμη, δεν θα πω επιτυχής κατάσταση από την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι επετεύχθησαν πολλά και δεν υποχρεώνονται σε πολλά βάρη. Οι Έλληνες πολίτες, βέβαια, για τις περικοπές των συντάξεων αφορολόγητο δεν ακούσαμε, είναι αλήθεια, πολλά από τον Πρωθυπουργό. Οι βασικές θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που θεωρείται ο πιο σκληρός διαπραγματευτής, ήταν η μείωση στις παλαιές κύριες συντάξεις και η μείωση του αφορολόγητου. Όταν πρωτοδιατυπώθηκαν πριν αρκετούς μήνες αυτές οι θέσεις, η κυβέρνηση είχε αντιδράσει τότε, θεωρούσε ότι ήταν αδιανόητο και δεν μπορούσε να τις δεχθεί. Ναι. Και τελικά, όπως είδαμε, οι θέσεις αυτές έγιναν δεκτές από την κυβέρνηση. Επομένως, δεν διαπραγματεύτηκε τίποτα. Πήγε στο χειρότερο σενάριο που ήταν οι θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ας πούμε των λεγόμενων σκληρών του Eurogroup. Αυτά υιοθέτησε η κυβέρνηση, τα υπόλοιπα είναι πολιτική σάλτσα. Μάλιστα. Άρα το επόμενο εύλογο ερώτημα που απομένει, κύριε Κίρτσο, είναι τι περιμένει τους Έλληνες πολίτες με βάση το ότι, βέβαια, όπως σωστά είπατε και εσείς, δεν υπάρχει ακόμα αξιολόγηση, συμφωνία και χωρίς χρηματοδότηση. Πώς προβλέπετε το επόμενο διάστημα και με τη δικιά σας εμπειρία? Η βασική αποτυχία της κυβέρνησης βρίσκεται στο ότι με διάφορες μεθόδους προχώρησε στην παράταση του μνημονίου. Δηλαδή μάθαμε τώρα ότι και το 19 θα υπάρχουν μέτρα και το 20 θα υπάρχουν πρόσθετα μέτρα. Δηλαδή η λεγόμενη μνημονιακή περίοδος σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα συνεχίζεται. Το εντυπωσιακό είναι ότι θα συνεχιστούν όλα αυτά χωρίς να συνεχιστεί η χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Γιατί και αυτοί θέλουν να βγούμε στις αγορές. Ναι. Βγαίνοντας στις αγορές, θα δανειζόμαστε τα δεκαετή ομόλογα με ένα επιτόκιο της τάξης του 4,5-5-5,5%, όταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μας δανείζει με 1% περίπου. Επομένως, προφανώς οι Ευρωπαίοι εταίροι θέλουν να μας βγάλουν στις αγορές, ναι, για να σταματήσουν να επιδοτούν με ή χωρίς εισαγωγικά το επιτόκιο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή, πώς μπορεί η κυβέρνηση να έχει δεχθεί παράταση της μνημονιακής λιτότητας, ναι, με ταυτόχρονη διακοπή της μνημονιακής χρηματοδότησης. Αυτό δηλαδή είναι περίεργο. Είναι μια μεγάλη αποτυχία, αλλά ναι, αναρωτιέμαι πώς φτάσανε εκεί. Κύριε Κίρτσο, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να ζητά εκλογές. Βέβαια στο μυαλό του Πρωθυπουργού κανένας δεν είναι, αλλά με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, εκτιμάτε ή βλέπετε κάποιο γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εκλογές ή θα ολοκληρωθεί η τετραετία όπως δήλωσε σήμερα το πρωί και χθες βεβαίως από το βήμα της Βουλής? Δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόγνωση. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η κυβέρνηση έχει πάθει μεγάλη δημοσκοπική και πολιτική ζημιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το ποσοστό της είναι κάτω από το μισό του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Αν το έλεγε αυτό κάποιος πριν 18 μήνες θα θεωρείται ότι είναι ένα πολιτικό αστείο. Mm. Τελικά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει πρόβλημα αξιοπιστίας ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή με βάση τις ίδιες δημοσκοπήσεις, 3 στους 4 συμπολίτες μας, mm, αποδίδουν ευθύνες στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση της αξιολόγησης. Αποδίδουν την καθυστέρηση στους πολιτικούς ελιγμούς της κυβέρνησης, στην προσπάθεια να παραμείνει στην εξουσία, να κλιμακώσει την ομή της εξουσίας και να φτιάξει και το κομματικό κράτος. Επομένως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δηλώνει ότι θα μείνει στην εξουσία ό,τι και να συμβεί, και από την άλλη έχουμε μια κοινωνία η οποία εγκαταλείπει την κυβέρνηση και την θεωρεί σαν μια εξουσία χωρίς αξιοπιστία.
Τώρα, πού ακριβώς θα οδηγήσουν αυτά, δεν μπορώ να κάνω ασφαλή πρόγνωση. Το ρώτησα μόνο αυτό και κλείνω, κύριε Κίρτσο, γιατί τα δεδομένα είναι πολλά, η κατάσταση είναι πολύ ρευστή και δεν ξέρω αν και η Νέα Δημοκρατία πραγματικά θέλει εκλογές τώρα με βάση τα όσα περίπου συμφωνήθηκαν, γιατί μπορεί να τα βρείτε και εσείς μπροστά σας, κύριε Κίρτσο. Σίγουρα οι υπογραφές της κυβέρνησης δεσμεύουν και την επόμενη κατάσταση. Το κράτος έχει συνέχεια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους πιστωτές του. Αλλά εμείς ελπίζουμε, το θεωρώ δηλαδή πολύ πιθανό, ναι, ότι με τις κατάλληλες κινήσεις και άμα μας δοθεί και η δυνατότητα, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μείγμα της οικονομικής πολιτικής σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Για παράδειγμα, θα προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική μείωση του ένφια, είναι μία από τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη, για να πάρει αξία το ακίνητο της ελληνικής οικογένειας. 75% των συμπολιτών μας έχουν ιδιόκτητη στέγη. Επομένως, 3/4 των συμπολιτών μας θα βγουν ωφελημένοι από μια πολιτική που θα ανεβάσει την αξία των ακινήτων. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το πρότεινο Μητσοτάκης, το κακοποιήσαν οι κυβερνητικοί. Μην έχετε κι εσείς αυταπάτες, σας διακόπτω, γιατί από προθέσεις κανένας δεν κρίνεται, κύριε Κίρτσο, από το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω, φαντάζομαι, προφανώς έχετε κι εσείς την πρόθεση να αλλάξετε το μείγμα πολιτικής. Αν θα σας αφήσουν ή αν θα μας αφήσουν, είναι το ερώτημα. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε ότι για να κάνεις κάτι σωστό, όπως είναι αυτό που περιγράφω για τον έμφυα, ναι, να τον μειώσει 30%, πρέπει να βρεις ισοδύναμα μέτρα γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, αλλά νομίζω αξίζει. Με τέτοιες μεθόδους θα αλλάξουμε το μείγμα οικονομικής πολιτικής, θα συνεννοηθούμε με τους Ευρωπαίους εταίρους και θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Εμείς δεν είμαστε θαυματοποιοί. Οι θαυματοποιοί είναι στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί θα τελειώναν το μνημόνιο τον Ιανουάριο του 2015, πήραν την ψήφο του ελληνικού λαού, υπογράψαν για τον Αύγουστο του 2018, μας πήγαν τώρα στο 19 και στο 20 και βλέπουμε. Μάλιστα. Άρα, για να κλείσουμε έστω με ευχές ή δυνατόν, κύριε Κίρτσο, και λόγω της Αναστάσεως, το μήνυμά σας στους στερεολαδίτες κυριότερα. Ναι, εντάξει, δεν θέλω να μπλέκω την πολιτική με τις ευχές. Αυτό που θέλω να ευχηθώ σε όλους είναι υγεία, έτσι να στηριχθούν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, στο φιλικό τους περιβάλλον. Ναι. Και θα έλεγα ότι να προοδεύσουν επαγγελματικά και κοινωνικά, παρά τις προφανείς δυσκολίες. Τα υπόλοιπα τα πολιτικά θα τα βρούμε μετά την περίοδο του Πάσχα. Σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, κύριε Κίρτσο.